away. I leave the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you'll say, come live with me and love me, and I will certainly stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Που σας υποσχέθηκα είναι εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα. Έχω... και από μένα. Ναι, λοιπόν, να πούμε ποια είναι η έκπληξη. Θωμαής, Artin Rock. Artin Rock. Έχει επικρατήσει. Ναι, δηλαδή πολύ ροκ, έτσι. Πολύ ροκ, βέβαια. Μόνο ροκ. Κυρίως ροκ. Κυρίως ροκ. Πάντα ροκ. Πάντα ροκ. Έτσι, λοιπόν. τη Θωμαίδα τη γνώρισα χτες από κοντά και έχω να πω δύο πράγματα. Εκτός ότι είναι σπουδαία ερμηνεύτρια, αυτό είναι το ένα, αλλά το ξέρετε όλοι, είναι και πολύ όμορφο κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που σημαίνει αυτό ότι έχεις τη συνταγή για να πας ψηλά. Δηλαδή ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Εσύ τι λες? Να συμφωνήσω, να διαφωνήσω, τίποτα. Όχι, να το κρίνουν άλλοι αυτό. Σωστά. Εμείς όμως, επειδή είμαστε οι άλλοι τώρα, λέμε εμείς τώρα ότι έχεις μια εκπληκτική φωνή, ένα ειδικό χρώμα που εγώ που ακούω τόσα χρόνια μουσική το ακούω σε πολύ λίγες καλλιτέχνηδες. Η ερμηνεία σου είναι καταπληκτική. Ξέρεις μουσική, έχεις σπουδάσει κάτι? Έχω σπουδάσει κλασική μουσική, πιάνω νότερα θεωρητικά τραγούδι, δίδαξα και live πολλά χρόνια. Ναι, δηλαδή κάτι που δεν έχεις κάνει μπορείς να μας πεις τώρα? Μουσικά, ναι. Δεν έχω κάνει αρκετά πράγματα πάνω στη μουσική, αλλά έχω κάνει αρκετά στο συγκεκριμένο είδος το δικό μου και στην κλασική. Live κάνεις πολλά χρόνια, είσαι εξοικειωμένη με αυτό, δηλαδή είναι εύκολο αυτό το πράγμα να είσαι μπροστά και να σε κοιτάνε όλοι? Πλέον είναι εύκολο γιατί είναι αρκετά τα χρόνια που παίζω. Πόσα χρόνια παίζεις δηλαδή? Είναι 17. Νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτή η ερώτηση. Ναι, αλλά εσύ, εγώ εντάξει, τώρα μπορούμε να μαντέψουμε περίπου, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι και πολύ σημαντικό υποθέτω για σένα, γιατί πέρα από τη ροκ φωνή που έχεις και έκφραση, θα έχεις και ροκ σκέψη, δεν είναι? Σκέφτομαι ροκ, ναι, σκέφτομαι ροκ. Και φέρεσαι ροκ.
Λοιπόν, να σου πω, για να χαλαρώσουμε λιγάκι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο είναι μια εκπληκτική διασκευή που είχε κάνει και ο Chris Cornell στο γνωστό τραγούδι από το Thriller του Mike Jackson το 1982. Πάμε να ακούσουμε. Settle down, but what do you mean? I'm the one who dance on the floor and round. She said, I'm the one who dance on the floor and round. She told me name was Billie Jean. She goes to sing in every heart, and well, that's a dream to be in the one who dance on the floor and round. Come on.
tires and my life is still trying to get him, but when we kill all hope for a destination, I realized quickly what I knew I should, that the rules fit up to this brotherhood of men, whatever that means. Όλοι μαζί.
Θωμαϊδά. Ακούσαμε δύο τραγούδια σου. Το ένα ήταν το Billie Jean, το γνωστό τραγούδι που είχε κάνει διασκευή ο Chris Cornell. Πάνω σε αυτό βασίστηκε ένα το τραγούδι, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι του Michael Jackson. Mm-hmm. Και στο δεύτερο ξεακούσαμε σε ένα τραγούδι που έχουν πει. Ναι. Με το Σταύρο Καρύδα. Ναι, 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 με το Σταύρο Καρύδα. Θες να μας πεις κάτι για το Σταύρο, που δεν είναι εδώ τώρα. Ο Σταύρος είναι εκτός από εξαιρετικός φίλος και άνθρωπος, είναι πολύ καλός μουσικός και για μένα πολύ καλή φωνή. Έχει κάνει ωραίες συνεργασίες. Τώρα παίζει και με τον Craig Walker, τον τραγουδιστή, πρώην τραγουδιστή τέλος πάντων, τον Archives, ο οποίος ήταν και συνθέτης τους. Και κάνουν περιοδίες μαζί κτλ. Παίζουμε μαζί το χειμώνα κυρίως σε διάφορες σκηνές στην Αθήνα, κυρίως επίσης. Και υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε στα κομμάτια που γράφω εγώ τώρα, όπου θα τα κυκλοφορήσουμε σε CD. Δεν ξέρουμε πότε θα βγει αυτό, δεν ξέρω τίποτα παραπάνω να σας πω. Αλλά υπάρχει πιθανή συνεργασία. Που σημαίνει ότι φτιάχνεις δικά σου πράγματα. Φτιάχνω δικά μου πράγματα, ναι. Τι ακριβώς κάνεις, δηλαδή γράφεις τους στίχους, τη μουσική, τη μελωδία, όλα. Και τη μουσική, ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή τα κάνεις όλα. Με ανυπομονησία περιμένουμε να δούμε δικά σου πράγματα. Εγώ άλλωστε το έχω γράψει και σε ιδιωτικές μας συνομιλίες αυτό. Mm-hmm. Ότι θα είναι, καταρχήν θα είναι ελληνικά αυτά που θα μας πεις. Θα είναι αγγλόφωνα. Α, δηλαδή θα είναι αγγλικά, έτσι. Ναι, δεν, ναι, ναι. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η ελληνική γλώσσα. Δεν βολεύει στο στίχο ή στη μελωδία, τι γίνεται, κάτι συμβαίνει εκεί. Με ενδιαφέρει. Τώρα προτιμώ να κινηθώ έτσι. Στο παρελθόν είχα γράψει κομμάτια με ελληνικό στίχο, αλλά τώρα προτιμώ να κινηθώ έτσι. Πάντως, εγώ ομολογουμένως θα σου πω το εξής, ότι άκουσα τον Κουσάρο τη διασκευή του Βασίλη που έκανε, στο τραγούδι του Βασίλη. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να τραγουδήσει πάνω στο τίμα, έτσι το λέτε. Μια γυναίκα, ναι, δεν νομίζω. Ναι, λοιπόν, αλλά εγώ το βρίσκω εκπληκτικό. Δηλαδή πιστεύω ότι τελείως άλλο πράγμα το κάνεις. Είναι το κάνεις άλλο πράγμα. Ναι. Βγαίνει το μηχανόβιο στοιχείο από μέσα. Σ' αρέσουν και οι μηχανές. Να, εκμεύσαμε και κάτι δηλαδή. Να σου πω, τίποτα άλλο για τα μελλοντικά σου σχέδια τώρα με την κρίση. Αυτό δεν σας επηρεάζει όλους εσάς πάνω στις σκηνές, επάνω στην Αθήνα, στη μουσική, σε όλα αυτά? Έχει βάση αυτό που λέω ή δεν είναι καθόλου έτσι? Εγώ καταλαβαίνω τη διαφορά σε σχέση με τους επιχειρηματίες και τα μαγαζιά μόνο. Με τον κόσμο και τα λοιπά. Ναι. Για μένα οι καλλιτέχνες δεν ήταν ποτέ στα καλύτερα τους οικονομικά, ας πούμε, στην Ελλάδα. Οπότε διαφορά δεν βλέπω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμα ένα τραγουδάκι. Τι, θα είναι αυτό που, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε ακριβώς? Για πες μας για το 00 αυτό το μυστρίδι της διασκευής. Υπάρχει μια συνεργασία με το 00 που κάνουμε ορισμένα live μαζί, κυρίως και μόνο πάλι. Τετραμελής μπάντα είμαστε όταν παίζουμε μαζί και παίζουμε από blues μέχρι κλασικό rock και λίγα hard rock. Μάλιστα. Κάτσε να τα πούμε μετά. Να ακούσουμε και λίγο μουσική, ε.
Mistreated. Ατέλειο το τραγούδι, ε. Ναι, είναι μεγάλο. Και δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αρκετά, ή εγώ νομίζω αρκετά, ότι είναι δύσκολο. Όχι, είναι αρκετά. Έχει ανεβάσματα, κατεβάσματα, η φωνή και τέτοια. Είναι αρκετά δύσκολα και κιθαριστικά είναι δύσκολο. Κιθαριστικά. Το σόλο του ελεύθερο ναι, κτλ. Έτσι. Ναι, ναι. Κάτι καταλαβαίνω, ε. Αλλά είναι πολύ καλή μουσική και τα παιδιά. Λοιπόν, να σου πω. Είδες το Ξυλόκαστρο, εγώ το λέω ευλογημένη πόλη. Ευλογημένη πόλη, μια χαρά είναι. Πώς σου φαίνεται, έχεις ξαναρθεί? Έχω ξαναρθεί, ναι. Μικρή, δεν παλιά. Α, δεν έχεις μείνει. Όχι, όχι, πριν 2 χρόνια νομίζω. Τώρα που το είδες, το είδες πιο καλά. Τώρα το είδα λίγο καλύτερα, μου αρέσει. Ναι, 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 ναι. Μ' αρέσει και το πράσινο, μου αρέσει και η θάλασσα. Δηλαδή θα μας επισκεφτείς. Εννοείται αυτό, βέβαια. Εμείς κάνουμε προσπάθειες να μας επισκεφτείς και επαγγελματικά. Αυτό είναι κάτι που είναι, βαίνει προς το θετικό ή προς το αρνητικό για σας. Τιμή μου, δεν έχω από τίποτα άλλο. Τιμή δική μας είναι Θωμαίδα, γιατί είσαι καταρχήν εδώ μαζί μας τώρα. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες στο Ξυλόκαστρο για μας. Και νιώθουμε υπέροχα να μιλάμε με ένα νέο παιδί που έχει τόσο κρυστάλλινες και σωστές απόψεις, όπως λένε και τα παιδιά στο τσάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά. Ωραία, να ακούσουμε κάτι ακόμα από σένα. Ευχαριστώ. Ωραία.
ναι, Λίνα Σκίναρτ, ύμνος. Έτσι. Η παλή Λίνα Σκίναρτ όμως, έτσι. Η πριν, παλή, με, η παλή, ναι. Μετά έγινε το δυστύχημα, ξέρεις, με το αεροπλάνο και είσαι μόνο τραγουδιστές. Mm-hmm. Είναι σαν αυτό που λέμε, πέφτει από την Ακρόπολη και βρίσκει πορτοφόλι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει με τα παιδιά εδώ που έχουμε το σταθμό, έχουμε κάνει μια σελίδα που την έχουμε ονομάσει Νέη Δημιουργία και Καλλιτέχνες. Είσαι και εσύ μέλος εκεί. Ναι, 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 το... Κάθεσαι, δεν ξέρω πώς το μαθαίνει ο κόσμος, αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Ότι, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι κάθε μέρα όλο και πιο νέα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα. Πώς το βλέπεις όλο αυτό που παραξεκινήσουμε? Πάρα πολύ ευχαριστώ. Τιμή μας να γίνονται τέτοιες κινήσεις, βοηθάνε πάρα πολύ. Πιστεύω να έχετε, και ελπίζω να έχετε απόκριση. Εμείς σκοπεύουμε μετά το τέλος Σεπτεμβρίου που επίσημα θα αρχίσει η χειμερινή περίοδος να στηρίξουμε πολύ σοβαρά ένα πολύ μεγάλο μέρος δηλαδή του σταθμού μας, θα είναι στα νέα παιδιά, γιατί πιστεύουμε ότι η δυναμική, δηλαδή η εξέλιξη μιας κοινωνίας και κατ' επέκταση και της μουσικής εξαρτάται από τους νέους ανθρώπους. Θέλουμε να ακούσουμε και νέα πράγματα. Εγώ που ακούω τόσα χρόνια μουσική, βλέπω ας πούμε αναμασημένα πράγματα ξανά. Διασκευές, εντάξει, ωραίο πράγμα είναι διασκευή. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι δικό σου. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι καλός μίμος ή μπορεί να είσαι καλός διασκευασάκιας όπως ο Τσοκόκερ, ας πούμε. Mm-hmm. Φτιάξε κάτι δικό σου, να έχει τη σφραγίδα σου, την ψυχή σου. Τι λες και εσύ? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό που χρειάζονται οι νέοι δημιουργοί είναι ακριβώς τέτοιες κινήσεις. Βήμα δηλαδή, για να μπορούν να εκφραστούν εντός εισαγωγικών, να βγάλουν προς τα έξω. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και στο ράδιο, αυτό είναι σίγουρο να το ξέρεις. Και εγώ και ο Γιάννης, ο Σάκης και ο Νάσος, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά και στο site που έχουμε κάνει και όλα αυτά, και στο Facebook και αυτά, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που δεν κάνουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι το σωστό, μωρέ. Τι είναι? Είναι πολύ ευχάριστο, σας ευχαριστούμε. Το λέω και εκ μέρους των υπόλοιπων παιδιών. Να σου πω, εγώ τώρα που έχω μέσον με σένα, μπορώ δηλαδή να πάρω ένα κομματάκι έτσι να δρέψω κάποιες δάφνες. Καταρχήν θα μας ξαναεπισκεφτείς στο Ξυλόκαστρο. Ευχαρίστω. Ωραία. Όταν θα μας έρθεις όμως πάλι, φέρε και την κιθαρούλα. Δηλαδή, άκου να σου πω μια ωραία σκηνή. Mm-hmm. Κάνει κρύο έξω, πίνουμε κρασάκι, αυτό το φέρω εγώ. Λοιπόν, φαγητά ωραία εδώ η Γογούλα που είναι καταπληκτική, ο Δημήτρης εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε εσύ ένα πράγμα θέλουμε να κάνεις. Να μας τραγουδάς. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Βεβαίως. Γιατί όχι? Λοιπόν, παιδιά, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Θωμαΐδα, ένα υπέροχο κορίτσι. Εγώ είμαι τυχερός που τη γνώρισα. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι υπόσχεται πολλά στη μουσική σκηνή του τόπου. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, το έχω γράψει και επίσημα και επώνυμα. Και ελπίζουμε σε σένα να μας δείξεις ένα κομμάτι, τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι από το ταλέντο σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήσουν εδώ κοντά μας σήμερα. Περιμένουμε να ξανάρθεις, να σε πάτε καλά. Ευχαριστώ, επίσης.